Γεια και χαρά σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έχει γραφτεί στο κανάλι μου. Δεν περίμενα ποτέ ένα κανάλι που θα έδειχνε πράγματα τα οποία εγώ θεωρώ ενδιαφέροντα. Θα είχε 600 συνδρομητές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και για τα σχόλιά σας και για τα like στα βίντεό μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Σήμερα θα φτιάξω ένα πολύ μικρό βιντεάκι. Μικρό, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει μικρό, θα δείξει η πορεία για το πώς μπορούμε να κόψουμε ένα μεγάλο αρχείο ήχου, ένα μεγάλο μουσικό κομμάτι, συνήθως κάποια κομμάτια που κατεβάζουμε από event είναι αρκετά μεγάλα και δεν χωρίζονται, να τα κόψουμε σε πολλά μικρά κομμάτια. Θα σας πω για πώς έτυχε αυτό. Άκουγα τις προάλλες στο YouTube από ένα event στο Βέλγιο, τη Tomorrowland. Άκουγα ένα καλλιτέχνη, ένα DJ. Το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι, από ό,τι βλέπετε, είναι μεγάλο, είναι γύρω στη μία μισή ώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι, το βρήκα στο ίντερνετ, το κατέβασα. Ακόμα και αν δεν το βρίσκα, θα μπορούσα να το μετατρέψω επί τόπου από το YouTube σε MP3. Υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να το κάνουν αυτό. Και έπρεπε τώρα να βρω κάποιον τρόπο να το κόψω όλο αυτό, γιατί συνήθως με αυτού του είδους τα event και αρχεία, συνήθως είναι ένα μεγάλο αρχείο. Δηλαδή, να σας πάω εδώ στη μουσική μου. Αυτό είναι το αρχείο που έχω κατεβάσει. Αν το παίξω εγώ όλο αυτό το αρχείο, δεν έχω την επιλογή, όπως εδώ υπάρχει, ας πούμε, στο YouTube που υπάρχει το tracklist. Και στο tracklist των πραγμάτων έχει κάποιους χρόνους, στους οποίους αν κλικάρεις επάνω στο χρόνο, το αντίστοιχο, σε πάει στο επόμενο κομμάτι. Δηλαδή, αν θέλω να ακούσω, ας πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι εγώ και το πατήσω, θα με πάει επιτόπου στο επόμενο κομμάτι. Ή σε κάποιο κομμάτι, αναλόγως όποιο κομμάτι θέλω εγώ, που νομίζω εγώ το κομμάτι. Δυστυχώς αυτή η επιλογή δεν υπάρχει όταν κατεβάζω το αρχείο κατευθείαν από το ίντερνετ. Αν το ακούσω εγώ αυτό το αρχείο, από ό,τι βλέπετε, δεν έχω την επιλογή καν να πατήσω το next. Το next δεν κάνει τίποτα. Οπότε στην ουσία, για να προχωρήσω εγώ το κομμάτι και να ακούσω το επόμενο, θα πρέπει με το slider ή να προχωρήσω το slider εκεί που νομίζω ότι μπορεί να αλλάζει ένα κομμάτι, το οποίο ποτέ συνήθως δεν το πετυχαίνουμε. Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε και είναι και πολύ δύσκολο ειδικά όταν οδηγάμε και έχουμε κατεβάσει κάποιο στικάκι για το αυτοκίνητο ή το έχουμε συνδέσει το κινητό μας στο αυτοκίνητο και θέλουμε να ακούσουμε τη μουσική, ή ακόμα και να ακούσουμε τη μουσική από το ίδιο το κινητό μας. Είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε με το slider και να βρούμε το συγκεκριμένο κομμάτι που θέλουμε να ακούσουμε από όλο το αρχείο. Οπότε ο τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι αυτό το δωρεάν πρόγραμμα, το Audacity, το οποίο θα σας δείξω πώς μπορείτε να το κατεβάσετε. Θα γράψετε εδώ στο Google Audacity, να το βγάζει γιατί το έχω ψάξει προφανώς. Θα πατήσετε εδώ το Audacity. Το πρώτο link που σας βγάζει είναι και το audacityteam.org, οπότε το πατάτε. Αυτό το πρόγραμμα, όπως βλέπετε, είναι και για Windows και για Mac και για Linux. Πατάμε το download. Βλέπετε εδώ πέρα είναι για Windows, το Mac και το Linux. Στην ουσία εμείς πατάμε για τα Windows. Η τελευταία έκδοση που έχει βγει είναι η 2.3.2. Ο installer είναι αυτός. Αν πατήσουμε τώρα εδώ επάνω, θα μας βγάλει στη σελίδα της FossHub, από την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε ή το installer για τα Windows, για τα O, για το Mac, για τα Linux. Εμείς θα επιλέξουμε τον Windows. Πατάμε τον installer, κατεβαίνει το αρχείο. Από ό,τι βλέπετε, εγώ θα το κατεβάσω, γιατί βλέπετε εδώ πέρα το αρχείο είναι αυτό. Μου το βγάζει σε μια παρένθεση 1 που σημαίνει ότι εγώ το έχω ήδη μια φορά στον υπολογιστή μου, αν το δείτε εδώ. Εσείς δεν θα το έχετε, οπότε θα πατήσετε save. Εγώ θα πατήσω τώρα cancel, γιατί το αρχείο το έχω. Μόλις κατεβάσετε το αρχείο, η εγκατάστασή είναι πολύ απλή. Ανοίγετε το αρχείο, δέχεστε την προειδοποίηση στο Windows, πατάτε Next, επιλέγετε τη γλώσσα και στην ουσία σας κάνει μια αυτόματη εγκατάσταση. Δεν χρειάζεται πραγματικά να κάνετε τίποτα, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, πατάω λοιπόν το Cancel. Κλείνω και τη σελίδα τώρα του Audacity, δεν μου χρειάζεται. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Συγγνώμη γι' αυτό. Βλέπετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που γράφεστε στο κανάλι μου. Πραγματικά ενθαρρυντικό. Ανοίγω λοιπόν εδώ τα βίντεο.
Το Audacity, για συγγνώμη. Βγάζει αυτήν εδώ την προειδοποίηση στην αρχή, το How to get help, quick help, το manual, αν χρειάζεστε, και forum. Και έχει και την επιλογή, αν δεν θέλετε να βλέπετε αυτό το μήνυμα στην αρχή, τον show this again, να το επιλέξετε. Εμένα, εγώ γενικώς, επειδή καμιά φορά χρειάζεται να διαβάσω κάτι στο manual, το αφήνω για να μην ψάχνω από το help. Μ' αρέσει που το βγάζει έτσι εδώ, εδώ μπροστά, οπότε το αφήνω έτσι όπως είναι. Τώρα πάμε στο φάκελο της μουσικής και επιλέγουμε το αρχείο, αυτό που έχουμε κατεβάσει, που είναι το event, το στέλνουμε μέσα στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα κάνει εδώ τα δικά του, κάνει μια ανάλυση του MP3. Αυτό θα το κάνει για να κάνει import το κομμάτι με κυματομορφές, οπότε χρειάζεται μια ανάλυση. Είναι πολύ γρήγορη, γι' αυτό δεν σταματάω το βίντεο για να το προχωρήσω. Θα σας το κάνω όλο ένα βίντεο, να δείτε πώς γίνεται. Είναι πραγματικά πάρα πολύ γρήγορο το πρόγραμμα και πολύ εύκολο. Αυτό ήτανε, τελείωσε. Από ό,τι βλέπετε το κομμάτι έχει ήδη μπει μέσα. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι. Αν εσείς τώρα δεν γνωρίζετε το tracklist, δηλαδή αν δεν γνωρίζετε την αρχή και το τέλος του κομματιού, όπως εδώ ας πούμε βλέπω εγώ από το YouTube που έχει ένα υποτυπώδες tracklist, δηλαδή το πρώτο κομμάτι αρχίζει από το 0 και τελειώνει στο 1.45. Αν δεν το γνωρίζετε αυτό, ο μόνος τρόπος για να το κόψετε σωστά, αν δεν θέλετε να κόβετε τυχαία, είναι να ακούσετε το κομμάτι και όπου νομίζετε εσείς ότι τελειώνει το τραγούδι, απλά πατάτε το pause, επιλέγετε με τον cursor και σέρνετε. Εδώ θα κάνουμε και ένα zoom στην κυματομορφή για να τη βλέπουμε λίγο καλύτερα. Όποιος γνωρίζει από κυματομορφές είναι εύκολο να καταλάβει περίπου πότε κόβεται ένα κομμάτι. Είναι σχετικά απλό. Δηλαδή αλλάζει η κυματομορφή βάση του κομματιού. Αλλά καλά είναι να το ακούσετε και να είσαστε σίγουροι ότι εκεί αλλάζει το κομμάτι που θέλετε. Αν τώρα έχετε βρει περίπου που αλλάζει το κομμάτι, στο περίπου, και δεν χρειάζεστε μεγάλη ακρίβεια, πάτε με τον κέρσορα με αριστερό κλικ και σέρνετε πάνω στο κομμάτι που θέλετε να αλλάξετε, να φτιάξετε το πρώτο. Μόλις κάνετε αυτήν εδώ την επιλογή, η οποία αρχίζει από το 0-0, εδώ βλέπετε από κάτω που αρχίζει και που τελειώνει το κάθε κομμάτι, είναι από το 0-0-0-0 και τελειώνει στο 2-0-7 και 257 μιλισεκόντ. Μόλις κάνετε λοιπόν αυτήν την επιλογή, πάτε στο Edit, Labels, συγγνώμη, Labels, Add Label at Selection, δηλαδή προσθέσετε μια ετικέτα στην επιλογή. Στην ετικέτα αυτή, αν δεν ξέρετε το τίτλο του κομματιού, γράφετε ένα, οτιδήποτε θέλετε εσείς, Track 1, ας πούμε, ένα, και συνεχίζετε το ίδιο για τα υπόλοιπα κομμάτια, δηλαδή πείτε ότι το επόμενο κομμάτι σας κόβεται κάπου εδώ. Εσείς προχωράτε με τον κέρσορα, το φέρνετε ακριβώς εδώ στο κίτρινο, το βλέπετε εδώ, ακριβώς εδώ στο κίτρινο και το αφήνετε εδώ πέρα. Εγώ έχω βάλει και το snap, εδώ αν το βλέπετε το snap του nearest, ώστε να είναι ακριβής το snap εδώ που κάνει, δηλαδή εδώ που αφήνω εγώ τον κέρσορα να μου κάνει snap, να δέσει επάνω στο τελευταίο κομμάτι, εκεί που ήταν ο τελευταίος χρόνος που είχα επιλέξει. Οπότε το δεύτερο κομμάτι αρχίζει από το 2.7, 2.07, 2.57 και το τελειώνει στο 6.13, 2.27. Πάλι με τον ίδιο τρόπο την επιλογή, πάτε Edit, Labels, Add Label at Selection. Αν δεν ξέρετε το κομμάτι, γράφετε απλά Track 2. Και ούτω καθεξής συνεχίζετε και κόβετε όλο το κομμάτι. Το βλέπετε τώρα, μη σας φαίνεται τόσο... έχουμε κάνει zoom την κυματομορφή. Κόβετε όλο το κομμάτι, όσα τραγούδια σας βγαίνουν. Πάμε τώρα πίσω, σε περίπτωση που γνωρίζουμε τον χρόνο, να σας δείξω πόσο είναι πολύ απλό. Φαντάζομαι το έχετε καταλάβει και από μόνοι σας τι πρέπει να κάνετε. Πάμε, Ctrl Z, για να προχωρήσουμε λιγάκι προς τα πίσω. Μισό λεπτάκι. Κάνουμε εδώ που επιλέγουμε τα πάντα.
Τώρα πείτε ότι γνωρίζετε το χρόνο του κομματιού, γιατί έχετε το tracklist μπροστά σας, έχετε τον τίτλο, έχετε τα πάντα. Οπότε αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Βλέπετε ότι το πρώτο κομμάτι αρχίζει από το 0 και τελειώνει στο 1.45. Εδώ βλέπετε. 0, τελειώνει. Εδώ. Επιλέγετε, κλικάρετε πάνω και γράφετε 1.45.00. Αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο κομμάτι. Πάτε πάλι Edit, Labels, Add Label at Selection και επειδή γνωρίζουμε και τον τίτλο, πάμε εδώ, σέρνουμε και τον cursor, δεν χρειάζεται καν να γράψουμε, σέρνουμε τον cursor, δεξί κλικ Copy ή Ctrl C, ό,τι σας βολεύει. Και εδώ πέρα, δεξί κλικ Paste και σας παίρνει κατευθείαν το όνομα του πρώτου κομματιού. Το δεύτερο κομμάτι τώρα είναι να το επιλέξουμε. Θα πρέπει, για να επιλέξουμε τώρα το δεύτερο κομμάτι, θα πρέπει να πάμε εδώ πέρα, με τον cursor, και να επιλέξουμε πάνω τη γραμμή. Να κάνουμε ένα κλικ επάνω στη γραμμή. Γι' αυτό σας χρειάζεται αυτό εδώ πέρα το snap του nearest, εγώ το έχω βάλει. Βοηθάει αρκετά στο να πάρει το χρόνο, το δεύτερο κομμάτι, το χρόνο του, πρώτου, του τέλους του πρώτου κομματιού στην ουσία. Κοιτάμε το tracklist. Από ό,τι βλέπουμε το tracklist, στο tracklist το δεύτερο κομμάτι τελειώνει στο 7.50. Οπότε εδώ πάμε και γράφουμε 7.50. Βλέπετε την επιλογή εδώ. Πάμε πάλι στο Edit, Labels, Add Label at Selection και στην ουσία κάνουμε πάλι copy τον τίτλο του κομματιού και το γράφουμε κιόλας άμα αν το δεν βαριέστε. Ctrl C και Ctrl V στο πρόγραμμα. Και συνεχίζουμε το ίδιο πράγμα. Θα κάνω άλλο ένα κομμάτι. Βλέπετε, πάμε πάλι εδώ τον cursor. Επιλέγουμε για να πάρει, είπαμε, το χρόνο 7.50 που είναι το τέλος του δεύτερου κομματιού να γίνει η αρχή του τρίτου. Προχωράμε και λίγο την κυματομορφή να τα βλέπουμε καλύτερα. Το τρίτο κομμάτι τελειώνει στο 13.35. Οπότε δίνουμε εδώ χρόνο, πάμε από εδώ, 13.35. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι. Edit πάλι, Labels, Add Label at Selection και κάνουμε copy, Ctrl-C και Ctrl-V στο πρόγραμμα. Αφού έχουμε συνεχίσει έτσι για όλο το κομμάτι και έχουμε κόψει όλο το κομμάτι σε τραγούδια, εγώ δεν θα κάτσω να το κάνω όλο, καταλαβαίνετε γιατί το βίντεο θα είναι τεράστιο. Το κάνουμε αυτό και θέλουμε τώρα να το κάνουμε export ώστε να το έχουμε σε ένα φάκελο καινούριο. Εγώ το φάκελο αυτόν τον έχω, το έχω φτιάξει το τραγούδι. Υπάρχει το τραγούδι εδώ μέσα, σας το έδειξα νομίζω πριν, αν δεν σας το έδειξα σας το δείχνω τώρα. Θα φτιάξω ένα καινούριο φάκελο όμως. Θα φτιάξω ένα καινούριο φάκελο, θα τον ονομάσω My Album. Album. Για να σας δείξω πώς θα λειτουργήσει το πρόγραμμα. Όταν φτιάξω λοιπόν και το φάκελο, πάω εδώ πέρα στο file, αφού έχω κόψει όλο το κομμάτι, συγγνώμη, και πάω εδώ στο file Export. Δεν πατάω export as MP3 γιατί θα μου κόψει πάλι ένα κομμάτι μονοκόμματο, στην ουσία δεν θα μου έχει χωρίσματα. Πάω εδώ κάτω που γράφει export multiple. Επιλέγω λοιπόν το export multiple. Τώρα εδώ πέρα έχει κάποιες επιλογές. Να, εγώ θα το σώσω, ας πούμε, που θα σώσω το αρχείο μου, θα το σώσω στο The Music, είπαμε, στη μουσική μου δηλαδή. My Album. Επιλέγω εδώ. Το format έχει διάφορα format. Εγώ θα σας συνιστούσα να επιλέξω το MP3. Bitrate mode βάζω variable. Quality. Για το κομμάτι βάζω best quality. Τώρα εδώ πέρα. Variable speed βάζω το fast. Λειτουργεί αρκετά καλά, υπάρχει και το standard. Άμα θέλετε, αυτό μπορείτε να παίξετε λιγάκι με τις ρυθμίσεις, να σας ακούγεται καλύτερα.
όπως και με τις ρυθμίσεις του joint stereo και του stereo. Το, αν θέλετε να το κάνετε μονοφωνικό, μπορείτε να το κάνετε, να το επιλέξετε να κάνει force, να το κάνει μονοφωνικό. Τώρα, από joint και stereo, εγώ θα συνιστούσα συνήθως τα κομμάτια που είναι το bit rate τους είναι πάνω από 256 kbps. Ας πούμε αυτό εδώ πέρα, αν κοιτάξουμε το κομμάτι, αν κοιτάξουμε το bit rate, στα, πάμε εδώ στο κομμάτι, κάνουμε δεξί κλικ και πάμε στα properties και πάμε στα details. Βλέπουμε ότι το bit rate είναι 320 kbps. Εγώ συνήθως τα κομμάτια που είναι, σας λέω και πάλι, παραπάνω από, που είναι κατεβασμένα παραπάνω από 256 kbps, τα βάζω, όπως αυτό εδώ πέρα είναι 320, cancel αυτό, τα βάζω στο στέρεο. Αν το κομμάτι σας είναι κάτω από τα 256 kbps, βάλτε το στο joint stereo, αλλά και joint stereo να το αφήσετε, πάλι μια χαρά θα δουλέψει. Εδώ πέρα split files based on labels βάζω εγώ. Εσείς μπορείτε να πάρετε και tracks, εγώ βάζω labels για ξέρουμε και τα τέτοια και το, τους τίτλους. Name files using label και το track name. Το track name σας το κάνει ούτως ή άλλως, δηλαδή τον αριθμό του κομματιού σας τον δίνει κατευθείαν αυτόματα. Εγώ συνήθως αυτά επιλέγω, λειτουργούν αυτά που κάνω συνήθως μια χαρά. Μόλις φτιάξετε όλες τις ρυθμίσεις σας από εδώ, πατάτε το export και σας ανοίγει κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Εδώ βλέπουμε το πρώτο κομμάτι, το βλέπετε. Είναι το όνομα του καλλιτέχνη, ο τίτλος του track. Χίλια συγγνώμη. Ο τίτλος του track. Αν ξέρετε και το τίτλο του άλμπουμ, άμα θέλετε το γράφετε. Το νούμερο του κομματιού είναι το ένα. Η χρονολογία του 2018. Στο είδος, άμα θέλετε κάνετε δύο φορές κλικ επάνω, σας βγάζει ένα drop down μενού. Μπορείτε να επιλέξετε. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι τέκνο. Αν γράψετε το τι, σας το βγάζει τέκνο κάπου εδώ, μισό λεπτάκι. Τέκνο. Εδώ. Εγώ όμως δεν το βάζω, δεν χρειάζονται. Στην ουσία πατάτε OK. Σας βγάζει τώρα το δεύτερο κομμάτι που έχουμε κόψει. Βλέπετε τον τίτλο από τον καλλιτέχνη, τον τίτλο του κομματιού, τον αριθμό του κομματιού, τη χρονολογία. Πατάω πάλι OK. Και στο τρίτο κομμάτι τώρα που έχουμε κόψει, γιατί έχουμε κόψει μόνο τρία κομμάτια. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε ότι αν δεν κόψετε όλο το κομμάτι, αν δεν φτάσετε μέχρι το τέλος του κομματιού να επιλέξετε όλο το ήχο, όλη την κλιματομορφή, αν κόψετε μόνο τρία κομμάτια θα σας βγάλει μόνο αυτά τα τρία κομμάτια. Δεν θα σας βγάλει τίποτα παραπάνω, δεν θα σας βγάλει το υπόλοιπο κομμάτι. Οπότε στην ουσία πρέπει να το κόψετε όλο το κομμάτι, εάν νομίζετε το θέλετε και όλο. Μπορεί να μην χρειάζεστε όλο το κομμάτι του ήχου. Αλλά αν το χρειάζεστε πρέπει να το κόψετε όλο. Εγώ έχω κόψει μόνο τρία τώρα κομμάτια εδώ. Εσείς το κάνετε για όλο τον ήχο, όλο το τραγού, όλο το αρχείο που έχετε. Βλέπουμε πάλι καλλιτέχνης, τίτλος, αριθμός, χρονολογία. Αν πατήσουμε τώρα το OK, κάνει ένα export στο φάκελο που του δώσαμε. Είναι αρκετά γρήγορο το export, δεν αργεί καθόλου. Βέβαια, εμάς είναι και τρία κομμάτια, αν ήταν παραπάνω, φαντάζομαι θα αργούσε λίγο παραπάνω. Αλλά από ό,τι βλέπετε το κάνει, τα τρία κομμάτια αυτά τα έχει κάνει αρκετά γρήγορα. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα. Πάμε εδώ που έχουμε σώσει τη μουσική μας, το My Album, και βλέπουμε τα κομμάτια έτσι πως τα έχουμε ονομάσει. Τα βλέπετε εδώ. Με αριθμημένα 1, 2, 3. Και τα βλέπετε εδώ. Αν θέλετε τώρα να τα παίξετε, απλά τα επιλέγετε όλα και τα βάζετε στο player και παίζουν. Τώρα υπάρχει επιλογή να πάμε μπροστά, μπροστά και πίσω. Δηλαδή αν πατήσω εγώ τον μπροστά θα μου πάει το επόμενο κομμάτι. Αν πατήσω μπροστά θα μου πάει πάλι το επόμενο κομμάτι. Αλλά μπορώ να πάω και πίσω και πάλι από την αρχή. Αυτό βολεύει αρκετά, ειδικά στο αυτοκίνητο που τα περισσότερα αυτοκίνητα τώρα έχουν χειριστήρια στο τιμόνι και μπορούμε να επιλέξουμε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι. Βολεύει πάρα πολύ.
Αυτό ήταν το βιντεάκι. Πραγματικά πιστεύω να σας βοήθησε και να το βρήκατε χρήσιμο. Αν θέλετε οτιδήποτε να ρωτήσετε και για το πρόγραμμα ή για οτιδήποτε άλλο θα ήθελατε να δείτε, να κάνω βίντεο, ας πούμε κάτι να ρωτήσετε, αν το γνωρίζω, πολύ ευχαριστώ, θα σας βοηθήσω, αν μπορώ. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους που βλέπετε αυτό το βίντεο και σπαταλάτε το χρόνο σας για να το δείτε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, γραφτείτε και στο κανάλι μου να τα λέμε. Συνήθως προσπαθώ και απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε. Γεια σας.